Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Θέλω να τα αγγίξω. Wow! Ώστε έτσι είναι τα βιοφωτολυτικά βακτήρια. Απίστευτο. Ποτέ μου δεν τα έχω ξαναδεί σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Και είναι ολόκληρη έκταση από αυτά. Λάμπουν και είναι σαν γλίτσα. Μ' αρέσει. Παράξενο. Ο Αντ, εντελώς. Αλλά τι να κάνεις. Συγγνώμη, μου φύγε. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν φαγωθεί. Yeah. Όχι από μένα. Όχι. Μου φύγε. Πάμε να δούμε γιατί τα ταϊβανέζικα ψαράκια δεν πεινάνε. Πήγαινε μας κάτω, αργά, Φοντέιν. Δεν έχει ψάρια. Εννοείς δεν είναι πολλά? Εννοεί κανένα. Δεν υπάρχουν ψάρια στα επόμενα 5 χιλιόμετρα. Βέβαια, τα μικρά δεν εντοπίζονται από το σόναρ. Όχι, τα ψάρια όλα τους απλά πάνε. Η θάλασσα έχει αδειάσει. Είμαστε οικογένεια εξερευνητών εδώ και πολλές γενιές. Όσο κάποιοι ερευνούν τα αστέρια, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναρρύθμιτα μυστικά στο βυθό που περιμένουν να έρθουν στο φως. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα στη θάλασσα, χαμένα μέσα στους μύθους. Είμαστε οικογένεια εξερευνητών και εξερευνούμε την Άβυσσο. Η ζώνη του Λυκόφωτος. Οι ψαράδες ακούστηκαν ανήσυχοι. Δεν ψάρεψαν τίποτα. Είναι ασυνήθιστο. Τα συστήματα δείχνουν ηφαιστειακή δραστηριότητα στο βυθό Αντ. Ίσως δημιουργούνται τοξικά αέρια. Δεν λαμβάνω τοξίνες. Η θεωρία νούμερο 1 μόλις πάτωσε. Και δεν έχω θεωρία νούμερο 2. Βλέπω φύκια, γαρίδες, σε αραιά διαστήματα. Είναι σαν ένας τεράστιος μπουφές. Απλά δεν τα τρώει κανένα ψάρι. Όλα καλά, Τζέφρι. Έλα. Είναι εντάξει. Σωστά. Ας δούμε πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα. Θα μας πάω κάτω. Εντάξει, μαμά. Μπορώ. Σίγουρα. Δεν έχεις πιλοτάρει ποτέ κάτω από τα 100 μέτρα. Εσύ δεν λες ότι χρειάζομαι εξάσκηση. Το βάθος είναι μέρος της εξάσκησης. Μαμά, αφού οδηγεί η Φοντέιν, μπορείς να βάλεις τον Τζέφρι ζώνη ασφαλείας. Άντε, γεια. Hey, περίμενε με. Τα περισσότερα ψάρια ζουν στη ζώνη του φωτός. Ας δοκιμάσουμε κάτω από τα 200 μέτρα. Και αν είναι άδεια και η ζώνη του Λυκόφωτος? Τότε θα σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια παράξενη περιοχή. Αν, λογικά τώρα θα μπορείς να δεις ψάρια που έχουν προσαρμοστεί στο ημίφος. Όχι, δεν με πλησιάζουν. Θα τα τρομάζει η πάτσα σου. Ή έχουν διοργανώσει ένα τριγκούβερτο ψαροπάρτι και δεν μας έχουν καλέσει. Καλά, άσχετο ήταν. Έλα μέσα, Αντ. Θα πάμε πιο βαθιά. Εντάξει, είμαστε πολύ βαθιά τώρα. Στη ζώνη του Μεσονικτίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ασκείται στο Άρωναξ ατμοσφαιρική πίεση 180. Φοντέιν, αργές και σταθερές κινήσεις. Τα μάτια σας 14. Ω, κάτι είδα. Στρίψε 3 μοίρες. Το είδα κι εγώ, εκεί. Σβήσε τους προβολείς. Φαναρό ψαρό. Πιθανόν. Πολλά πλάσματα εδώ κάτω χρησιμοποιούν βιοφωτισμό. Είναι και αυτό κάτι. Τι χαμπάρια, παιδιά! Άρα υπάρχουν ψάρια στη ζώνη του Μεσονικτίου. Α! Τι συμβαίνει? Η ηφαιστειακή πίδακες μπροστά. Η θερμοκρασία αυξάνεται. Σταθερά. Προσπαθώ. Η ασύρματη διάγνωση εντόπισε πολλαπλούς συναγερμούς. Όλα καλά, το έχουμε υπό έλεγχο. Είστε όντως στις 190 ατμόσφαιρες? Η θερμοκρασία του νερού ξεκολλάει τμήματα του εδάφους όσο ανεβαίνει. Δεν είχα ξαναδεί τόσο δυνατά ρεύματα. Μαμά! Εντάξει, Φοντέιν, αναλαμβάνω. Οι θερμικές δίωδοι δεν είναι και το καλύτερο μέρος για εξάσκηση. Ευχαριστώ.
Αν τα ψάρια φαίνονται φυσιολογικά στα βαθιά, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι εδώ πάνω, έτσι? Βλέπω κάτι στο ραντάρ. Είναι αρκετά μεγάλο. Ίσως υποβρύχιο. Όχι, δεν είναι σύσσωμο. Αλλά τι είναι? Εσύ είσαι η υδροβιολόγος. Πες μας. Είναι κάθε ψάρι της περιοχής σε ένα σημείο. Σας το είπα ότι θα γίνεται τρικούβερτο ψαροπάρτι κάπου. Σταματάω τις μηχανές. Θέλω να έχω εικόνα. Είναι παράξενο. Τι κοιτάνε όλα? Πρέπει να δω από κοντά. Φοντέιν, αναλαμβάνεις. Το έχεις. Πολύ, πολύ παράξενο. Ούτε που με προσέχουν. Προχωράω κι άλλο. Τι λάμπει? Δεν είμαι σίγουρη. Πάω κοντά. Πρόσεχε πολύ, Κέικο. Με αφήνουν να τα κάνω στην άκρη, σαν να μην τα νοιάζει. Υπάρχει κάτι που κινείται στο κέντρο. Ένα πλάσμα. Και είναι σχεδόν το μισό από το ρόβερ. Αλλά όμορφο. Τόσο όμορφο. Ποιο είναι το πιο ωραίο και γλυκούλικο πλασματάκι που υπάρχει στον κόσμο, ε? Ποιο είναι, ποιο? Εντάξει, αυτό με φρικάρει. Μαμά, με λαμβάνεις? Κέικο, είσαι καλά? Γλυκούλη πλασματάκι με φωτάκι για αγκαλίτσες. Μαμά, μίλα σαν ενήλικα, σαν με ακούς, εντάξει? Φωτάκι. Ζωτικές ενδείξεις εντάξει, παλμός κανονικός, πίεση το ίδιο, μα δεν ανταποκρίνεται. Σαν να είναι υπνοτισμένη. Με λαμβάνεις, Κέικο? Ακόμα ελέγχει τον υπότη της. Είναι καλό, νομίζω. Το φως τραβάει τα ψάρια. Λες και τα υπνοτίζει. Νέκτον, έλεγξα όλες τις βάσεις δεδομένων, μα τίποτα δεν ταιριάζει. Τα βιοφωτολυτικά προσελκύουν με το φως τη λία τους για να φάνε, έτσι? Λοιπόν, ναι. Πλέον η Κέικο είναι θύραμα. Πάω να τη φέρω. Μπαμπά, hey! Μπορεί να τα χρειαστείς. Τα γυαλιά συγκόλλησης μπλοκάρουν το περισσότερο φως. Καλή σκέψη. Hey. Θα τη φέρω. Μη φοβάσαι. Υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το ψάρι να ήρθε από τη ζώνη του Μεσονικτίου και χωρίς καν να διαλυθεί? Δεν είναι καθόλου πρωτοφανές. Για παράδειγμα, οι φάλαινες πηγαίνουν και πιο βαθιά επειδή αντέχουν τις εναλλαγές της πίεσης. Αλλάζει κατεύθυνση. Κανείς δεν έχει δει αυτό το ψάρι εδώ. Δεν κυνηγάει. Έχει έτοιμη τη λία του. Και καθηγητά, αυτά τα ψάρια προσελκύουν ψάρια, όχι ανθρώπους. Α, μα το φως επηρεάζει και τους ανθρώπους. Παίρνουμε βιταμίνη D από τον ήλιο. Αλλά όμως, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο βλάπτει. Πάντως η ύπνωση πιάνει. Θυμάσαι που σε υπνώτησα? Για λίγο νόμιζες ότι ήσουν πιγκουίνος. Τι? Ξέχνα όλα όσα είπα. Ενεργοποίηση υπέρυθρων καμερών. Ωραία. Δεν πρέπει να δούμε το φάσμα του φωτός του πλάσματος. Will προς Κέικο. Με λαμβάνεις? Την έπιασα. Μπράβο, μπαμπά! Βλέπω κάτι. Μπαμπά! Μπαμπά, τι συμβαίνει? Όχι, όχι, μην το κάνεις! Ποιο είναι το κουκλάκι? Όχι εγώ, αλλά εσύ είσαι το ωραίο πλασματάκι. Όχι, μπαμπά! Αντ, όχι! Τι... Ωραία ήταν. Αν δεν πάρουμε τη μαμά και τον μπαμπά από το φως,
Δεν θα γυρίσουν ξανά. Μπαμπά, μίλα μας. Κουτσι 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 κου. Ο ασύρματος χειρισμός του ρόβερ. Θα το φέρω πίσω. Ναι, μου αρέσει όταν τα σχέδιά μου. Όχι. Απενεργοποίησε τον ασύρματο χειρισμό. Νομίζεις ότι αυτό είναι καλή ιδέα? Δύο υπότες μαζί είναι πιο δυνατοί. Ίσως μπορέσουμε να πιάσουμε τη μαμά. Και μετά το ρόβερ. Θα βλέπουμε. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε τα σόναρ. Ξέρεις πόσο συχνά αμφισβητώ τις φαϊνές σου ιδέες? Πολύ συχνά. Αχ, δεν έχω κάποια πρόταση. Μου αρκεί. Τζέφρι, σε καθιστώ υπεύθυνο. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, καπετάνιε. Άνοιξε το ραντάρ. Το ήξερα. Λειτουργία απόκρυψης. Θα κρατήσω χαμηλό προφίλ. Μόνο για τα ραντάρ. Το ψάρι σε βλέπει. Εντάξει. Το ψάρι άλλαξε κατεύθυνση. Ξανά. Λες να χάθηκε. Λες να συμβαίνει αυτό. Μπαμπά, μας βλέπεις? Μπαμπά! Δεν νομίζω ότι μας κοιτάζει. Κάτσε. Σταμάτησα να κινούνται. Κάτι συμβαίνει. Έρχεται το πλάσμα. Ένα τεράστιο φαναρόψαρο. Τι να κάνει εδώ πάνω? Έρχεται κατά πάνω σου. Μα είμαι κρυμμένος. Είμαι incognito. Γιατί εγώ? Λες να διαβάζω το μυαλό του? Πού να ξέρω? Εντάξει. Ψυχραιμία. Θα με καλύψεις αν θελήσει να με φάει. Θα με βοηθήσεις έτσι, Φοντέιν? Σχεδόν. Απλώς μην κινηθείς. Τι λες να κάνει? Πρέπει να έχει χαθεί. Αλλά τώρα σε κοιτάζει. Σαν να βρήκε κάτι. Ναι, με λες και μαναράκι. Για ένα ψάρι. Στον Τζέφρι αρέσω. Ό,τι πεις εσύ. Απλώς μην κουνηθείς, Ρούμπι, κύριε μαναράκι. Να ανασένω μπορώ? Θα προτιμούσα όχι. Θα μου στρίψει. Κανείς σαν να με υπολογίζει. Σκέφτεται να φάω πόδι ή χέρι, φαίνονται λουκούμια. Ποιος με καταράστηκε με τέτοια ομορφιά? Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Εντάξει, θα κάνω στην άκρη. Αργά. Δεν κάνεις καλά, αλλά είναι του χαρακτήρα σου. Σε ακολουθεί. Μα γιατί? Άντε φύγε. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ, πάρε δρόμο. Μισό λεπτό. Αντ, απενεργοποίησε την απόκρυψη. Τα έχεις χάσει! Γιατί? Άκουμε! Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις. Κι εγώ το ελπίζω. Τώρα φεύγει! Μα γιατί? Είμαι φαγητό! Το τραβούσε το φως της λειτουργίας απόκρυψης. Είναι σχεδόν σαν το δικό του. Ίσως σε πέρασε για συγγενή του. Αυτό είναι! Έλα! Αντ! Είναι της μαμάς ο καθρέφτης. Μπα, δεν θα την πειράξει. Τώρα θέλω να με ακολουθήσεις με το Άρωναξ. Και με τη δαγκάνα θα πιάσεις τη μαμά και τον μπαμπά. Ωραία ιδέα. Μόνο που δεν έχω καθόλου καλή ορατότητα με όλα αυτά τα ψάρια στη μέση. Είναι σαν να ψάχνω βελόνα στα άχυρα. Απλά ακολούθαμε. Θα οδηγήσω αυτό το πλάσμα βαθιά, εκεί όπου ανήκει. Όταν πάμε πιο βαθιά, κάποια ψάρια δεν θα αντέξουν την πίεση και θα αρχίσουν να υποχωρούν. Τότε θα πιάσεις το ρόβερ με τη δαγκάνα. Σε τέτοιο βάθος θα είναι δύσκολο να κουμαντάρω και τη δαγκάνα και το Άρωναξ. Το ξέρω, μα είναι η καλύτερη ιδέα που έχω. Είσαι μέσα? Αν είναι να πάρουμε πίσω τη μαμά και τον μπαμπά, τότε θα το ρισκάρω. Κι εγώ. Μείνε κοντά μου. Εντάξει. Κουράγιο, μπαμπά. Θα πιάσει η μαμά. Εμπιστεύσουμε. Hey, στην πάντα. Άκρη! Περνάω! Κάνε δεξιά! Πρόσεχε! Εντάξει. Εδώ είσαι. Ωραία ψαράκι. Ποιος είναι? Σου αρέσει? Ως τώρα όλα καλά, Φοντέιν. Με το μαλακό. Εμπρός! Αυτό είναι. Θα σε πάω στο σπιτάκι σου. Έλα πιο βαθιά. Εντάξει, μπαίνω στη ζώνη του μεσονικτίου.
Πολλά από αυτά τα ψάρια δεν θα αντέξουν την πίεση εδώ. Φεύγουν! Αλλά εσύ συνέχισε να έρχεσαι, μεγάλε. Έχω καθαρή οπτική. Αν, πόσο βαθιά θα πας? Όσο βαθιά χρειαστεί. Αν δεν συμφωνήσαμε έτσι, το ρόβερ μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βάθος, μα όχι και το Άρωναξ και σίγουρα όχι οι υπότες. Είναι πιο δυνατός από όσο νομίζεις. Ναι, αλλά δεν ισχύει και για σένα. Ίσως, μα το σπίτι του είναι πολύ βαθιά, στη ζώνη του μεσονικτίου. Όχι και το αγαπημένο μου μέρος, δηλαδή. Θα τα καταφέρεις, Φοντέιν. Απαλές κινήσεις και ήρεμα. Έχει πολύ πίεση. Κινούμε με δυσκολία. Βλέπω ότι είναι 290 ατμόσφαιρες. Αυτή η τιμή δεν είναι φυσιολογική, Αν. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ο φίλος μας είναι εντάξει. Γι' αυτόν είναι παιχνιδάκι. Ήρθε η ώρα. Σειρά σου τώρα, Φοντέιν. Εμπρός. Το πάω μαλακά. Ωραία. Συμπίεση της φεγγαροπισίνας. Εξίσωση με την πίεση του βυθού. Απελευθέρωση δαγκάνας. Το πιάσα! Αντιστέκεται! Δικό σου σχέδιο είναι. Σίγουρα η δαγκάνα είναι δυνατότερη από το ρόβερ. Όταν είπα σχέδιο, εννοούσα ότι πάμε κάπως στα τυφλά. Και τώρα μου το λες αυτό! Δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Μη φοβάσαι, μέρος δεύτερο. Μην αντισταθείς, μη. Όχι. Ωραία. Όχι. Μην το κάνεις! Σύνελθε, σε παρακαλώ! Ποιο είναι, γλυκούλη? Ποιος είναι ένα κουτσουνάκι, γλυκούλη? Μη μ' αφήνετε μόνη! Όλα ωραία χρωματάκια, κουτσικού. Σωστά! Κανείς δεν μπορεί να το κάνει! Είμαι η μόνη! Όχι! Πρόσεξε, Αν! Δεν το πήγα και πολύ, μαλακά! Δεν σας αφήνω! Τώρα ή ποτέ! Τι έγινε? Εντάξει, μπαμπά! Θέλω να πιάσεις τη μαμά! Μα ό,τι και να κάνεις, μην ανοίξεις τα μάτια! Εντάξει! Τι, που είμαι? Συγχωρείτε, κύριε Ψάρι! Αν, μην το κοιτάξεις! Φοντέιν, τι έχει γίνει? Μην ανησυχείς! Μπαμπά, θέλω να πιάσεις τη μαμά! Ναι! Κάνε ακριβώς ό,τι σου πω και θυμίσου να μην ανοίξεις τα μάτια! Όταν σου πω, θέλω να κλείσεις τα χέρια του ρόβερ! Απαλά, θα σε οδηγήσω! Όλο ευθεία. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Λίγο αριστερά. Δεξιά. Τώρα! Τι με έπιασες? Μα τι έγινε? Μην ανησυχείς. Όλα εντάξει. Εκτός από... Αν! Έρχεται κατά πάνω σου! Πού είναι? Αριστερά! Ο καθρέφτης! Οχ, όχι! Αντ! Μπράβο! Ακολουθεί τα κομμάτια του καθρέφτη! Στο καλό, μεγάλε! Γύρισε στο Άρωναξ! Το ψάρι είναι σώο! Το ίδιο και η μεγάλη υπνοτίστρια! Μπαμπά, μην ανοίξεις το ρόβερ! Η πίεση είναι δυνατή! Πολύ ωραία! Αισθάνομαι σαν να ξύπνησα από ένα ωραίο όνειρο! Εντάξει, είναι και αυτή μία άποψη.
Λέτε αυτή να είναι η μητέρα του πλάσματος. Νομίζω ότι η ομοιότητα είναι εμφανής. Οι οικογενειακές συναντήσεις είναι ωραίες. Είναι σπίτι πλέον. Ας ελπίσουμε να μείνει εκεί. Τα πήγατε πολύ καλά, παιδιά. Λέω να την αφήνουμε πιο συχνά να πιλοτάρει. Ευχαριστώ. Αυτό εξαρτάται από τον Τζέφρι. Α? Είναι ο καπετάνιος. Για δες, παίρνεις ένα μικρό υπνάκο και χάνεις μεγάλα επεισόδια. Όλα καλά, καπετάνιε Τζέφρι. Τα καλά νέα είναι ότι δεν θα σε ξανατρομάξει το ψάρι. Και τα κακά είναι ότι θα βλέπεις τον Αντ. Αυτό μάλλον ήταν χιουμοράκι, Τζέφρι.